Εδώ θα δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι ping-pong, που είναι και ένα κλασικό παιχνίδι για το scratch. Θα είναι ένα παιχνίδι για έναν παίκτη. Θα έχουμε επίσης μια φιγούρα η οποία θα λέει εισαγωγικά λόγια, την έχουμε εισάγει ήδη. Μια μπαλίτσα που θα είναι η μπάλα του ping-pong. Και θα φέρουμε και μια εικόνα ρακέτας που έχουμε κατεβάσει στον υπολογιστή μας. Επομένως πάω εδώ, μεταφόρτωση αντικειμένου. Βρίσκω τη ρακέτα μου και άνοιγμα. Αυτή είναι η ρακέτα. Είναι λίγο μεγαλούτσικη, οπότε να ελαττώσουμε το μέγεθός της. Όταν γίνει κλικ στη ρακέτα λοιπόν, να ορίσουμε ένα μέγεθος 50%. Κάνω κλικ εδώ να τρέξει λίγο, να το δούμε. Ωραία. Και να φτιάξουμε και τη σκηνή. Πάμε υπόβαθρα. Με αυτό το χρώμα και χωρίς άλλη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, χρώμα βάζουμε όποιο θέλουμε. Πάντως χωρίς γραμμή γύρω-γύρω. Στο κάτω μέρος της σκηνής θα έχουμε ένα διαφορετικό χρώμα. Έτσι ώστε όταν το αγγίξει αυτό το χρώμα το μπαλάκι του πινκ πονγκ να χάνει πόντους. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία μας. Πάμε στην άμπη, τη φιγούρα. Αν θέλουμε να τα δούμε λίγο καλύτερα, μπορούμε να είμαστε και με αυτή την μορφή της εμφάνισης του προγράμματος. Στην άμπη λοιπόν, όταν γίνει κλικ στη σημαία, θα λέει ένα «Γεια», «Καλώς ήρθατε σε αυτό το παιχνίδι» κλπ. Κλπ. Ας βάλω κι άλλο ένα, όπου κανονικά πρέπει να μας εξηγεί πώς παίζεται το παιχνίδι. Να βάλω εδώ 4 δευτερόλεπτα μέχρι να διαβάσουμε το κείμενο. Και είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, στη συνέχεια τώρα. Τοποθετούμε τη ρακέτα μας και θα αρχίσουμε να βάζουμε τις εντολές. Τι θέλουμε για τη ρακέτα, να πηγαίνει αριστερά-δεξιά με τα βελάκια. Μπορούμε να διαλέξουμε είτε τα βελάκια από το πληκτρολόγιο είτε με το ποντίκι αριστερά-δεξιά. Ας διαλέξουμε με τα βελάκια. Λοιπόν, για πάντα. Εάν πατήθηκε δεξί βέλος, κινήσου προς τα δεξιά. Τώρα εδώ μπορούμε να διαλέξουμε και άλλα βήματα, ας πούμε 6 βήματα. Κάνουμε δεξί κλικ, διπλασιασμός. Από κάτω, προσοχή, είναι δύο διακριτές εάν. Δεν είναι η μία μέσα στην άλλη. Λοιπόν, τώρα για αριστερό βέλος. Πλην 6 βήματα. Και όλο αυτό μέσα στο για πάντα. Μπορούμε να το δούμε. Και έχουμε τη ρακέτα, η οποία κινείται με τα βελάκια. Ωραία, πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπαλάκι. Το μπαλάκι θέλουμε να κινείται για πάντα κι αυτό. Όταν γίνει κλικ στη σημαία, από μόνο του θα κινείται. Ας πούμε ότι έχει και αυτό μια ταχύτητα. Τα βήματα, το ξέρετε, καθορίζουν την ταχύτητα. Λοιπόν, αν δούμε βέβαια κάτι τέτοιο, θέλει πολλές διορθώσεις. Πρώτα απ' όλα χάνεται στα όρια της σκηνής, επομένως, εάν σε όριο αναπήδησε, και είναι έτσι, πηγαίνει μόνιμα αριστερά-δεξιά, δεν μας αρέσει αυτό, επομένως, να το
στρίψουμε λίγο προς μια άλλη κατεύθυνση, κάπου εκεί, και τώρα θα είναι λίγο καλύτερα. Ωραία. Τώρα κάτι που παρατηρούμε είναι ότι ενώ λέει τα λογάκια η μπαλίτσα ξεκινά, δεν είναι όμορφο αυτό, επομένως ας περιμένει όσο χρόνο η Άμπι λέει τα λόγια της, δηλαδή η Άμπι μιλάει για 5 δευτερόλεπτα, να βάλουμε την μπάλα, να περιμένει για 5 δευτερόλεπτα και μετά να αρχίσει να κινείται. Επίσης και η ρακέτα το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως, λέει τα λόγια της και ξεκινάει η μπάλα να κινείται. Η ρακέτα κινείται και τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η μπάλα εάν ακουμπάει τη ρακέτα. Προς το παρόν δεν έχουμε ρυθμίσει κάτι τέτοιο. Είμαστε στη ρακέτα. Είμαστε στη ρακέτα και θα... οι εντολές είναι αυτές. Πάμε στην μπάλα. Ωραία. Λοιπόν, εάν η μπάλα ακουμπήσει τη ρακέτα. Εάν αγγίξει τη ρακέτα, τότε να παίρνει ένα πόντο. Ποιος θα μας καθορίσει τον πόντο? Οι μεταβλητές. Μπορώ να δημιουργήσω καινούργια μεταβλητή και να διαγράψω αυτήν, ή μπορώ και τη μεταβλητή μου εδώ να τη μετονομάσω. Ας τη μετονομάσω. Αυτή θα είναι η πόντη. Η πόντη που θα παίρνει η ρακέτα. Λοιπόν, αν αγγίζει τη ρακέτα, αυξάνονται οι πόντοι κατά ένας. Ωραία. Επίσης, θα πρέπει να αλλάζει και κατεύθυνση. Ας το δούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, αυξάνονται οι πόντοι. Να το τσεκάρω και όλες να τους βλέπουμε. Αλλά φυσικά πρέπει όταν ακουμπά τη ρακέτα να αλλάζει κατεύθυνση. Όσον αφορά τους πόντους, ναι, και μάλιστα παίρνει και πολλούς πόντους, γιατί διαπερνά όλη τη ρακέτα. Επομένως, εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, οι πόντοι, όταν ξαναξεκινάμε το παιχνίδι, δεν μηδενίζουν. Ένα είναι και αυτό. Να τα λύσουμε ένα-ένα τα προβλήματά μας. Επομένως, όρισε πόντι σε μηδέν. Προσέχουμε εδώ, όχι άλλαξε, όρισε, είναι κλασικό λάθος, έτσι, αυλεψίας. Λοιπόν, και επίσης, όταν η μπάλα αγγίζει τη ρακέτα, να αλλάζει κατεύθυνση, να φεύγει, δηλαδή να κάνει αυτό το γκέλ, για παράδειγμα. Επομένως, στην κατεύθυνση, θέλουμε να αλλάζει κατεύθυνση, θα είναι το αντίθετο από την κατεύθυνση που έχει. Έρχεται έτσι, να φεύγει αλλιώς. Επομένως, δείξε προς κατεύθυνση, ναι, το έχουμε φέρει, 180 μοίρες, μείον την κατεύθυνση που έχει ήδη. Και είναι αυτό εδώ. Και θα κάνουμε αυτό. Για να κάνει αυτό το γκέλ, να το δούμε. Το δούμε, σημαντικό. Ωραία. Οπ, δεν την πρόλαβα. Την μπαλίτσα μου. Δεν είμαι και φοβερή παίχτρια. Έχω βέβαια κάτι θεματάκια εδώ. Πολλά. Τώρα δούλεψε καλά. Το προηγούμενο πρόβλημα θα το διορθώσουμε. Παρατηρήστε λίγο τους πόντους. Αυτά. Κάνει πολλά γκέλ μέσα στη ρακέτα και παίρνει πάρα πολλούς πόντους. Βέβαια, όταν δουλεύει καλά, είναι εντάξει.
Επομένως, για να αποφύγουμε λίγο αυτό που γίνεται εδώ μέσα, με το που αλλάζει κατεύθυνση, γυρίζει εδώ και κάνει συνέχεια στον, γύρω πάνω στη ρακέτα, εν πάση περιπτώσει, και παίρνει πάρα πολλούς πόντους, να βάλουμε να κινηθεί αμέσως, να αλλάξει κατεύθυνση και να φύγει δηλαδή, να φύγει από τη ρακέτα. Βέβαια όχι ότι γίνεται πάντα, αλλά για τις φορές που γίνεται δεν είναι σωστό. Επομένως θα φεύγει λίγο από τη ρακέτα επί τόπου. Να το. Κάνει βέβαια ένα πέταγμα, αλλά είναι σωστό στους πόντους. Αυτό είναι. Επομένως, η ρακέτα μας κάνει ένα καλό γκέλ. Μάλλον η μπάλα, συγγνώμη, κάνει ένα καλό γκέλ στη ρακέτα. Να κάνει το αντίστοιχο και στο χρώμα της σκηνής. Άρα εδώ, δεξί κλικ, διπλασιασμός. Και είμαστε προσοχή, το ένα εάν κάτω από το άλλο. Εδώ όμως δεν θέλουμε να αγγίζει τη ρακέτα. Αν αγγίζει το χρώμα. Πάμε εδώ. Αν αγγίζει το χρώμα. Το χρώμα εδώ του δαπέδου, για παράδειγμα, κάνω κλικ, επιλέγω σταγονόμετρο και γίνεται μεγεθυντικός φακός κάπως και διαλέγω το χρώμα. Ένα κλασικό λάθος είναι που τυχαίνει κάποιος να αλλάξει το χρώμα της σκηνής, για κάποιο λόγο δεν του αρέσει και ξεχνάει να το αλλάξει στην εντολή. Μετά η εντολή δεν ανταποκρίνεται και έχουμε προβλήματα. Επίσης, εδώ το μπαλάκι όταν ακουμπήσει το χρώμα εδώ της σκηνής, θα χάνει πόντο βέβαια, άρα πλην ένα. Και θα τρέξουμε μια στιγμή το προγραμματάκι μας. Ωραία. Τακ. Καλό. Θα πρέπει να χάσει. Ωραία, 0. Ας χάσει άλλη μία, πάει πλην ένα. Οκ. 0. Ας το πετύχω και άλλη μία φορά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι θέλουμε, πότε θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Ας συμφωνήσουμε ότι θα τελειώσει όταν το χρονόμετρο δείξει 50 δευτερόλεπτα. Και επίσης, τότε να βγει και ένα μήνυμα από την Άμπη που να λέει έχεις αυτούς τους πόντους. Επομένως, πάμε εδώ, άλλη μία εάν. Όπως βλέπετε τα βάζω όλα στο μπαλάκι. Δεν απαραίτητο βέβαια για το χρονόμετρο να το βάλω στο μπαλάκι επίσης. Αλλά ας το βάλουμε εδώ τώρα. Επομένως, εάν. Το χρονόμετρο γίνει περισσότερο. Ας δείχνει εδώ και το χρονόμετρο. Λοιπόν, αν το χρονόμετρο είναι περισσότερο από 50 δευτερόλεπτα, τότε να σταματάει αυτό το σενάριο. Δηλαδή, το μπαλάκι πάει να κινείται. Εδώ είμαστε. Όχι, σταμάτησε τα όλα. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί τότε δεν θα μπορούν να εμφανιστούν μηνύματα κτλ. Αυτό το σενάριο. Θα μπορούσε αυτή η εντολή ελέγχου εδώ να μπει και σε άλλο αντικείμενο, όπως έλεγα προηγουμένως, αλλά τότε θα θέλαμε και εντολές μετάδοση που δεν τις έχουμε ακόμα δει. Επομένως, σταματάει αυτό το σενάριο και δεν θα κινείται πια αυτό και θα πρέπει να μιλήσει η Άμπη. Η Άμπη λοιπόν τι θα πει. Μάζεψες τόσους πόντους. Μάλλον
Να μην το πούμε, μάζεψες τόσους πόντους, απλά να το βάλουμε σε έναν τελεστή που συνδέει τα κείμενα και να πούμε λοιπόν, μάζεψες και ενώ θα αφήσω. Προσέξτε, δεν θα γράψω πόντι, θα φέρω τη μεταβλητή πόντι εδώ. Αν θέλω να γράψω και τη λέξη πόντι, τότε θα ξαναπάω στο τελεστή και θα έχω αυτό. Μάζεψες τόσους, δηλαδή το περιεχόμενο της μεταβλητής, πόντους. Και θα το θέσουμε εδώ. Ας πούμε για 3 δευτερόλεπτα. Βέβαια εδώ έχουμε ένα θέμα, αν παίξουμε το παιχνίδι για 50 δευτερόλεπτα, που έτσι το έχουμε κανονίσει, θα πρέπει εδώ η Άμπη να περιμένει 50 δευτερόλεπτα για να μιλήσει. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, αργότερα θα ασχοληθούμε με εντολές μετάδοσης μηνυμάτων, οπότε αυτός ο έλεγχος εδώ για το χρόνο θα γίνεται κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το χρονόμετρο, ένα χρονόμετρο μεγαλύτερο από 50. Οκ, okay, να το δούμε λίγο. Γιατί τα 50 δευτερόλεπτα είναι από την αρχή των μηνυμάτων. Ας χάσω. Όχι ότι είμαι και καλή. Λοιπόν, πολλά είναι τα 50. Ωραία. Πάντως λειτουργεί πολύ καλά το μπαλάκι με τη ρακέτα. Αυτό το κολπάκι που κάνουμε. Σταμάτησε. Ωραία. Και εμφανίστηκε και το μήνυμα από την Άπη. Πιο σύντομο όμως πρέπει να πει η Άπη το μήνυμα, γιατί εμείς δεν το είχαμε μηδενίσει το χρόνο ή θα μηδενίσουμε εδώ το χρόνο. Λοιπόν, πάντως μπορεί να μπει η Άμπη το μήνυμά της πιο σύντομα. Στα 46. Στα 45 δευτερόλεπτα. Και για 3 δευτερόλεπτα είναι λίγο. Ας πούμε για 6 δευτερόλεπτα. Και τελειώνουν όλα. Μπορούμε να βάλουμε εδώ ένα. Σταμάτησε τα όλα. Αυτό ήταν το παιχνίδι του πινκ-πονγκ.